Χαίρετε! Ένα αμιγώς οδηγητικό vlog μετά από πάρα πολύ καιρό, πάνω από εξαμηνία. Έχει να είμαι στο αυτοκίνητο να οδηγώ και να σας κάνω vlog. Κάναμε φυσικά την προηγούμενη Πέμπτη που επέστρεψα μαζί με τη Μαριάννα ένα τρόποντινα και αυτοκινητικό vlog όταν με έφερα από το αεροδρόμιο. Αυτή τη φορά όμως είναι καθαρά οδηγητικό. Είναι ένα θεωρητικό θέμα το οποίο όμως έχει πρακτική εφαρμογή και νομίζω ότι δυστυχώς αφορά πολλούς από εμάς. Έχω επιλέξει έναν τίτλο που θα σας έχει φανεί περίεργος. Πώς η πολύ σοβαρότητα στις σχέσεις μπορεί να μας καταντήσει γελίους. Είναι ενιγματικός ο τίτλος και θα εξηγήσω κατευθείαν τι εννοώ. Τον τελευταίο καιρό, βλέποντας πολλές από αυτές τις ιστορίες που διαβάζω και ετοιμάζω για να γίνουν vlogs, έχω παρατηρήσει ένα μοτίβο. Ότι οι πρωταγωνιστές των ιστοριών αυτών, των ερωτικών ιστοριών, έχουν ως κεντρικό άξονα της συμπεριφοράς τους την άποψη ότι μια ερωτική σχέση πρέπει να είναι σοβαρή. Είτε επιδιώκοντας την να είναι σοβαρή, είτε προσπαθώντας να αποφύγουν να είναι σοβαρή. Τι θέλω να πω αυτό. Οι ερωτικές σχέσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει πολλά χρόνια ζωής στην κοινωνία τη δικιά μας. Είπαμε ότι ο ρομαντικός έρωτας είναι προϊόν της ιστορίας και του πολιτισμού. Πηγαίνοντας όμως στις κοινωνίες όπως την Κυπριακή και την Ελληνική κοινωνία και κυρίως την επαρχία, θα δούμε ότι μέχρι πριν 30-40 χρόνια ο γάμος ήταν η μοναδική αποδεκτή μορφή ερωτικής συνύπαρξης δύο ανθρώπων από την κοινωνία. Δηλαδή δεν υπήρχε η έννοια ερωτική σχέση για την ερωτική σχέση. Δηλαδή δύο άνθρωποι έφτιαχναν σχέση για να απαντρευτούν. Όσο προχωρούσαν τα χρόνια και με τις διάφορες κοινωνικές αλλαγές που υπήρχαν, έχουμε φτάσει στη σημερινή εποχή που είτε μας αρέσει είτε όχι, οι περισσότερες ερωτικές σχέσεις δεν οδηγούν στο γάμο. Υπάρχουν ερωτικές σχέσεις οι οποίες δεν γίνονται γάμοι. Και φυσικά υπάρχει και το αντίστοιχο φαινόμενο ότι αρκετοί γάμοι δεν είναι ερωτικές σχέσεις. Είναι γάμοι συμβατικοί. Πώς εφαρμόζει αυτό στην επιλογή συντρόφου που κάνουμε ή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε μια γνωριμία, ούτως ώστε να κάνουμε ζημιά και στον εαυτό μας και στον άλλον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε μια όμορφη σχέση. Ας πάρουμε ένα υποθετικό παράδειγμα μιας κοπέλας, η οποία είναι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, έχει μέσα στο μυαλό της ότι πρέπει να παντρευτεί, ότι θα είναι κοινωνικά αποδεκτή και θα είναι και κοινωνικά επιτυχημένη εάν κάνει μία σοβαρή σχέση που θα οδηγήσει στον γάμο. Και γνωρίζει κάποιον είτε μέσω κοινής παρέας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και έχει μέσα στο μυαλό της ότι εγώ θέλω να κάνω σοβαρή σχέση, εγώ πρέπει να κάνω σοβαρή σχέση, εγώ είμαι για σοβαρή σχέση. Γνωρίζοντας τον άντρα που θα γνωρίσει στην περίπτωση που είναι ετεροφιλόφιλη, είπαμε 90% των περιπτώσεων των ανθρώπων περίπου είναι ετεροφιλόφιλη και 10% ομοφιλόφιλη. Ας μιλήσουμε τώρα για τις περισσότερες περιπτώσεις που είναι ετεροφιλόφιλη. Γνωρίζοντας έναν άντρα, θα έχει μέσα στο μυαλό της ως βασικότερο κριτήριο επιλογής αυτού του άντρα για συντρόφι ή όχι, το αν αυτός ο άντρας τη βλέπει σοβαρά ή αν δείχνει πως τη βλέπει σοβαρά. Και επιλέγοντας αν θα είναι με εκείνο τον άντρα, γιατί για να είναι δύο άνθρωποι μαζί το επιλέγουν και οι δύο, θα παίξει πολύ σοβαρό ρόλο στην επιλογή της η πρόθεση που θα δηλώσει αυτός ο άντρας για το ότι θέλει, τη βλέπει σοβαρά και ότι θέλει σοβαρή σχέση από αυτή. Έτσι βλέπουμε πολλές περιπτώσεις γυναικών οι οποίες προχωρούν σε ατέριαστες σχέσεις, σε σχέσεις γελίες θα έλεγα ή και αστείες. Δηλαδή σχέσεις που θα λέει, τι γυρεύει αυτή η γυναίκα με αυτόν τον άντρα, τι κοινά έχουν βρει αυτοί οι δύο άνθρωποι μεταξύ τους, πέραν του ότι αυτή θέλει να παντρευτεί και αυτός τη μαντρεύεται. Ή αυτός της τάζει πως τη μαντρεύεται. Ή αυτός της δείχνει πως τη μαντρεύεται. Ή αυτός της παρέχει την ψευδέστηση ότι θα τη μαντρευτεί. Είμαι σίγουρη ότι αν ψάξουμε και στη δικιά μας τη ζωή και στη ζωή άλλων ανθρώπων γύρω μας, θα δούμε τέτοιες περιπτώσεις.
και περιστάσεις που βασικό κριτήριο επιλογής συντρόφου και σύναψης ερωτικής σχέσης είναι το πόσο ισχυρίζεται ο άλλος ότι βλέπει εμάς και την ερωτική σχέση στα σοβαρά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση ενός άνδρας, πάρουμε την αντίστοιχη περίπτωση, ο οποίος έχει μέσα στο μυαλό του ότι οι σχέσεις ερωτικές πρέπει να είναι σοβαρές. Ότι δεν είναι σωστό εκ μέρους του να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση ενώ δεν έχει σκοπό το γάμο. Οπότε, γνωρίζοντας αυτός ο άνδρας μια γυναίκα που του αρέσει, που τον ελκύει, που νιώθει ενθουσιασμό μαζί της, που νιώθει σύνδεση μαζί της, είναι πάρα πολύ πιθανό να σαμποτάρει αυτή τη σύνδεση, επειδή όντας συντηρητικός μέσα στο μυαλό του να σκέφτεται ότι δεν είναι σωστό να προχωρήσω σε σχέση εφόσον δεν θέλω να παντρευτώ. Και έτσι παρατηρούνται και φαινόμενα ghosting και φαινόμενα one night stand και φαινόμενα στο οποία κάποιος δείχνει ότι ενδιαφέρεται πολύ για μια γυναίκα αλλά στην πράξη κάνει λίγα πράγματα, άνθρωποι οι οποίοι δίνουν με τα μούτρα στα μηνύματα και στο texting και στην επικοινωνία προτού συναντηθούν και άμα συναντηθούν και μετά και υπάρξει έλξη τότε να εξαφανιστούν κλπ. Η γνώμη μου είναι η ακόλουθη όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις. Οφείλουμε να μάθουμε πώς μπορεί να υπάρξει ερωτική σχέση χωρίς συγκατοίκηση, πώς μπορεί να υπάρξει ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων χωρίς να οδηγήσει απαραίτητα στον γάμο και ότι μπορεί να υπάρξει ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων χωρίς να έχει το επίθετο σοβαρή και να είναι εντάξει. Άμα είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, είναι εντάξει να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση με έναν άλλον ελεύθερο άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα. Δικαιούσε να συνδεθείς ερωτικά με έναν άνθρωπο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να το παντρευτείς αυτό. Επίτρεψε το στον εαυτό σου. Επίτρεψε το στους άλλους. Γιατί οι πρωταγωνιστές αυτών των ιστοριών κάνει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες για ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν ερωτικές απογοητεύσεις ή ματαιώση των προσδοκιών τους όταν λειτουργεί ο άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρουν και με τον οποίο έχουν αρχίσει να συνδέονται ερωτικά διαφορετικά από ό,τι περίμεναν. Οι πρωταγωνιστές αυτών των ιστοριών, ακόμη και αυτοί οι οποίοι κάνουν ghosting στους άλλους ή εξαφανίζονται χωρίς εξηγήσεις, κάνουν συμπεριφορές αυτοκαταστροφικές και καταστροφικές στη σχέση, άμα ψάξουν λίγο βαθύτερα μέσα τους, θα δουν ίσως ότι τους επηρεάζει αρνητικά προς αυτή την κατεύθυνση η άποψη που έχουν ότι όλες οι ερωτικές σχέσεις πρέπει να είναι σοβαρές και ότι άμα κάνω σχέση σημαίνει παντρεύομαι και άμα κάνω σχέση σημαίνει συγκατοικώ και άμα κάνω σχέση σημαίνει αναλαμβάνω ευθύνη για τον άλλο. Είναι άλλο πράγμα ο γάμος και άλλο πράγμα ερωτική σχέση. Μια ερωτική σχέση μπορεί να οδηγήσει στον γάμο χωρίς αυτό να είναι προγραμματισμένο. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα, το έχω δει. Όμως, μια ερωτική σχέση δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει στον γάμο. Η ερωτική σχέση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο
σημαντικό. Η ψυχή μας, ο εαυτός μας, η ζωή μας, οι ανάγκες μας, οι συναισθηματικές, ή το να είμαστε κοινωνικά εντάξει, ή το να ακολουθήσουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που λένε ότι μια ερωτική σχέση οφείλει να είναι σοβαρή και να οδηγήσει στο γάμο. Τι είναι πιο σημαντικό για μας? Ας κάνουμε λίγο την αυτοκριτική μας, ας ρωτήσουμε λίγο τον εαυτό μας αν έχουμε παρασυρθεί από όλη αυτή τη σοβαροφάνεια και αν παίρνουμε με υπερβολική σοβαρότητα τις ερωτικές σχέσεις, καταλήγοντας σε γελίες επιλογές. Με αυτά που είπα σήμερα, δεν θέλω να σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι δεν είναι καλή ιδέα να αντιμετωπίζουμε σοβαρότητα τους ανθρώπους στη ζωή μας. Να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς απέναντι στα πρόσωπα που γνωρίζουμε, στα πρόσωπα με τα οποία φλερτάρουμε, στα πρόσωπα με τα οποία δημιουργούμε μια ερωτική σχέση. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε ειλικρινείς, να δηλώνουμε τις προθέσεις μας, να επεξηγούμε τα κίνητρά μας, να μην υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να υλοποιήσουμε και να σεβόμαστε τα συναισθήματα του άλλου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο μας και φλερτάρουμε μαζί του, έχει καρδιά, έχει ψυχή, έχει μυαλό, έχει επιθυμίες, έχει ένα μικρό παιδί μέσα του που γουστάρει τρελά να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Ο βασικός σκοπός των ερωτικών σχέσεων είναι να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε με έναν άνθρωπο που μας ευνοεί ερωτικά. Δεν είναι ο βασικός σκοπός των ερωτικών σχέσεων να επιτύχουμε κοινωνικά ή να παντρευτούμε ή να συγκατοικήσουμε με έναν άλλον άνθρωπο. Ας δούμε τη ζωή μας πιο απλά, όχι ασόβαρα, πιο απλά. Και ας μη βιαζόμαστε να βαφτίσουμε μία ερωτική σχέση, σοβαρή σχέση, ή να πούμε, α, βρήκα τον άντρα τον ονείρο μου, βρήκα την γυναίκα τον ονείρο μου, βρήκα το άλλο μου μισό, είναι καρμική σχέση, είναι αδελφή ψυχή, και τουλουπού, τουλουπού, και όλα αυτά τα οποία λέμε, αυτά τα επίθετα τα οποία προσδίδουμε στις ερωτικές μας σχέσεις και θεωρούμε ότι είναι μεγάλη μαγκιά να βρεις το άλλο σου μισό, είναι μεγάλη μαγκιά να βρεις την αδελφή ψυχή σου, είναι μεγάλη μαγκιά να κάνεις μια σχέση πάρα πολύ σοβαρή, μεγάλη μαγκιά, ξέρετε ποια είναι, μεγάλη μαγκιά είναι να αγαπάς τον εαυτό σου και να είσαι σε θέση να ζεις τη ζωή σου στο εδώ και τώρα και να απολαμβάνεις είτε τη μοναχικότητα σου, είτε μια απλή ερωτική σχέση που έχεις με έναν άνθρωπο στα πλαίσια που αυτή είναι και να είσαι ικανοποιημένη και ικανοποιημένος από αυτό που έχεις στη ζωή παρά να το ονομάζεις κάτι άλλο ή να προσπαθείς να το κάνεις κάτι άλλο για να αποκτήσεις κοινωνική επικύρωση. Για να πούν αυτή έχει άντρα, αυτός έχει γυναίκα, αυτή παντρεύτηκε, αυτός παντρεύτηκε, αυτή συγκατοικεί, έχει φίλο, αυτός έχει φίλο. Για μας τις κάνουμε τις ερωτικές σχέσεις, τις κάνουμε τους άλλους. Τις κάνουμε για τη μάνα μας, τις κάνουμε για τα αδέρφια μας, τις κάνουμε τους φίλους μας. Για μας τις κάνουμε. Και αν καταφέρουμε να απαγκιστρωθούμε από όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις τα οποία μας αναγκάζουν πολλές φορές να κάνουμε ή μας οδηγούν να κάνουμε ηλίθιες επιλογές για τον εαυτό μας και για τη ζωή μας, βασισμένοι στο γεγονός ότι α, ο άλλος θέλει σοβαρή σχέση, άρα τον παίρνω. Δεν κοιτάω τίποτα, ούτε αν είναι αδιάγνωστος, ούτε αν είναι κομπλεξικός που λέει όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, ούτε πώς συμπεριφέρεται, ούτε πώς λειτουργεί, με θέλει. Να αρκετό ότι με θέλει. Ή γνωρίζω μια γυναίκα και με ευκεί αυτή η γυναίκα έντονα και μου γεννά έντονα ερωτικά συναισθήματα και εγώ σκιάζομαι και τρομάζω γιατί έχω μέσα στο μυαλό μου όταν ερωτευτώ πριν οπωσδήποτε να παντρευτώ. Και ακόμη είμαι φοιτητής, ή ακόμη έχω υποχρεώσεις άλλες, ή δεν κάνω για γάμο, ή δεν είμαι σε θέση για γάμο. Οπότε σκοτώνω αυτό το πολύ όμορφο που θα μπορούσα να βιώσω, επειδή ακριβώς προσδίδω στις ερωτικές σχέσεις ιδιότητες απριόρι εκ των προτέρων, προτού ακόμη να την αφήσω την ερωτική σχέση να δημιουργηθεί, να αφήσει και να αποδείξει από μόνη της τι τυχόν ιδιότητες έχει. Αυτές είναι οι σκέψεις. Ότι η πολύ σοβαρότητα στις ερωτικές σχέσεις μας καταντά γελίους ή μας οδηγεί στο να κάνουμε γελίες επιλογές. Και ίσως το βασικό
ρε παιδί μου, πώς είμαι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο.